Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Τα μάτια στραμμένα έχει το Μέγαρο Μαξίμου σήμερα στη συνάντηση της Άγγελα Μέρκελ με την Κριστίν Λαγκάρντ, όπου αναμένεται να συζητηθεί η συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο πρόγραμμα, αλλά και μια σειρά άλλων θεμάτων όπως τα μέτρα για το χρέος, το ύψος και η διάρκεια των πρωτογενών πλεονασμάτων στο μεσοπρόθεσμο διάστημα. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη, επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης, υπογραμμίζοντας ότι τα όποια μέτρα θα είναι αποτέλεσμα συζήτησης και όχι επιβολής. Νέα εξατομικευμένη ρύθμιση για οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία προωθεί η κυβέρνηση, με κριτήρια το ύψος της οφειλής και τις οικονομικές δυνατότητες του εκάστοτε οφειλέτη. Όπως ανέφερε πρόσφατα η Υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, υπάρχει σχέδιο ρύθμισης χρεών έως 2.000 ευρώ προς την εφορία, που θα περιλαμβάνει ένα συνδυασμό κουρέματος οφειλής και τμηματικής καταβολής της με δόσεις, ανάλογα με την περιουσιακή και εισοδηματική κατάσταση του κάθε οφειλέτη. Όλα ξεκίνησαν όταν η μικρή οθόνη έκανε τη μαγειρική reality show και του σεφ τηλεοπτικού στάρ. Μαζί με την δημοσιότητα της τηλεόρασης ήταν τα βιβλία, οι σειρές προϊόντων, το άνοιγμα εστιατορίων και τα εκατομμύρια. Μόνο πέρυσι ο Βρετανός Gordon Ramsay, αυτός που φώναζε συνέχεια τον κάτι δεν του άρεσε, αν θυμάστε, κέρδισε 54 εκατομμύρια δολάρια. Ο πλουσιότερος σεφ στον κόσμο όμως είναι ο συμπατριώτης του, Jamie Oliver, πιο γλυκός αυτός, με περιουσία 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Δοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δίκτυμο να κυμαίνει 653,82 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,20%. Ανωδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις, στο insider.gr.